Γεια σας. Είμαι ο Λεωνίδας Καραμαούνας και θα σας πω λίγα χρήσιμα για τα μπασίματα της τσίχλας καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη το πλέον κρίσιμο και το πιο μεστό. Από εδώ και πέρα η κάθε μέρα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και καλό είναι να μην χάνουμε ευκαιρία αν βέβαια το μπορούμε και εφόσον ο καιρός είναι ευνοϊκός. Αλλά τι σημαίνει ευνοϊκό καιρό, Οι τσίχλε που έρχονται στη χώρα μα από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη χρειάζονται βόρειο άνεμο για να τι συντροφεύει στο ταξίδι. Ε, ένα άνεμο με ένταση από 2 ως 4 μποφόρα, ασθενή ω μέτριο, διότι ε, ο ισχυρός βοριάς κάθε άλλο παρά τα ευνοεί όπως δεν τα ευνοεί και ο αντίθετος άνεμος ο νοτιάς α, και φυσικά οι βροχερές μέρες. Το ότι τα πουλιά δεν μπαίνουν με το νοτιά ε, είναι εύκολο να το καταλάβουμε με ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα δρομέα μεγάλων αποστάσεων να τρέχει και να τον κοντράρει ένας άνεμος α, 8, και 10 μποφόρ. Θα μου πείτε τις σύγχλες κοντράρει τόσο μεγάλος. Όχι, αλλά η αναλογία α, σωματικού μεγέθους τσίχλα και ανθρώπου προϋποθέτει ακριβώς αυτά τα, τα, την αναλογία των μποφόρ. Η μόνη περίπτωση να δούμε να ταξιδεύουν πουλιά με νοτιά είναι τα κοπάδια με τα υδρόβια αλλά και οι φάσες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα μεγάλα και δυνατά φτερά τους. Βρήκαμε λοιπόν τις ευνοϊκές μέρες, ακούσαμε και για ένα τόπο ότι ε, έχει μπασίματα καλά και πηγαίνουμε. Αλλά πού θα στηθούμε, πού θα καρτερέψουμε, όπου να είναι. Αναδρομή και πάλι με τις τσίχλες που έρχονται, από το βορρά και ακολουθούν την ακτογραμμή της χώρας μας και τη δυτική και την ανατολική. Για να περάσουν όμως στην ενδοχώρα πρέπει να, διασ... να περάσουν πάνω από λόφους και χαμηλά βουνά που βρίθουν στην Ελλάδα. Καλά λοιπόν σημεία για να καρτερέψουμε είναι τα ισώματα των λόφων, τα αποκαλούμενα και τα μπάνια στην κυνηγητική γλώσσα ή στους αφιένες, τους λεμούς, στις χούνες που έχουν μεγάλο μήκος, μεγάλο βάθος και προσανατολισμο ανατολισμό βορρά νότου. Αρκετοί κυνηγοί απορούν ενώ είναι στημένοι στα καρτέρια και γνωρίζουν ότι τα πουλιά έρχονται από βόρεια κατεύθυνση να α, α, ξαφνιάζονται με την εμφάνιση των πουλιών από την αντίθετη νότια κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν οι τσίχλες ετοιμάζονται να πιάσουν, να προσεγγίσουν, να προσγειωθούν με λίγα λόγια, ακολουθούν τον κανόνα, το δόγμα της αεροπλοείας. Δηλαδή, ενώ έρχονται από βορρά, θα κάνουν ένα τόξο στην πορεία τους και θα μπουν από νότια κοντράροντας το βόρειο ρεύμα. Ό,τι ακριβώς κάνουν και τα αεροπλάνα, που ποτέ δεν απογειώνονται και προσγειώνονται με τον άνεμο πίσω. Πάντα τον έχουν κόντρα. Βρήκαμε λοιπόν και το κατάλληλο καρτέρι. Η μέρα είναι ιδανική, τα πουλιά άρχισαν να μπαίνουν, αλλά μας αποφεύγουν. Και είναι απορία άξιο για ποιο λόγο. Αν ανήκετε στην κατηγορία των κυνηγών που πιστεύουν ότι επειδή μεσολάβησε ένα επτάμινο διάστημα απουσίας οι τσίχλες έχουν ξεχαστεί, κάνουν μεγάλο λάθος. Τα πουλιά και όχι μόνο οι τσίχλες διαθέτουν μνήμη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Έχουν δηλαδή κληρονομική μνήμη και όταν προσεγγίζουν χώρες στις οποίες υπάρχει ασκείται κυνηγητική πίεση είναι επιφυλακτικά στον όποιο κίνδυνο παρουσιαστεί. Ε, γιατί βλέπετε στην Ελλάδα πέραν από τη συνήθη πίεση που ασκείται από τα ντόπια του φέκια, τελευταία έχει προσθεθεί και η υπερβολικά μεγάλη κυνηγητική πίεση από τα ιταλικά του φέκια. Χρειάζεται λοιπόν καλή φύλαξη στο καρτέρι και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο το απαραίτητο αξεσουάρ του καρτεριτζή κυνηγού, το σκαμνί. Που δεν έχει λόγο μόνο να μας ξεκουράσει σε κάποιες ε, ώρες αναμονής, αλλά κυρίως για να χαμηλώσει το σωματικό, το ύψος μας, ώστε να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα πουλιά. Ακόμα ένα που πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ότι όταν πλησιάζει το θύραμα χρειάζεται απόλυτη αντακαταφέρουμε ακινησία. Να λείπουν οι όποιες νευρικές κινήσεις, το στριφογύρισμα του όπλου γιατί και η αντανάκλαση των μεταλλικών μερών του όπλου στις ηλιόλουστες μέρες που είναι πολλές αυτή την περίοδο ξαφνιάζουν και τρομάζουν τα πουλιά. Όπως επίσης καλό είναι και το αυτοκίνητο που λαμποκοπά συνήθω να μην είναι κοντά στο καρτέρι. Εκείνο που το πρόβλημα που εμφανίζεται ε, στα μπασίματα, γιατί είναι και οι πρώτες μέρες που μπαίνουμε στο κυνήγι της τσίχλας, είναι οι αστοχίες που εμφανίζονται, ιδιαίτερα όταν του φεκάμε κοτσίφια δεντρότσιχλες ή κεφάσες. Αυτό συμβαίνει διότι κάνουμε λάθος εκτίμηση της απόστασης αλλά και της ταχύτητος των πουλιών. Αυτά τα τρία θυράματα που ανέφερα επειδή έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τις τσίχλας νομίζουμε ότι είναι πιο αργά και πλησιέστερα στον τουφέκι μας. Είναι όμως ταχύτατα και ιδιαίτερα κάνω αναφορά στη δεντρότσιχλα γιατί έχω ακούσει πολλούς κυνηγούς να λένε ότι το πουλί δεν θέλει προσκόπευση γιατί αργοπετάει. Μεγάλο λάθος και πάντα η προσκόπευση είναι η υποχρεωτική. Ένα άλλο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ο, να αποφεύγουμε τις μακρινές, τις οριακές ντουφεκές. Το 10%, μόνο το 10% από τις ντουφεκές μας μπορεί να έχει, να επιφέρει κέρια πλήγματα, αλλά σίγουρα το 90% οι ντουφεκές θα πάνε στο βρόντο και στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε τραυματισμένα πουλιά, με ό,τι σημαίνει αυτό, θα πέσουν μακριά, δεν θα τα βρούμε ε, θα, α, και θα απογοητευτούμε. Ε, συχνά μάλιστα οι κυνηγοί τα βάζουν με τα φυσίγκια, με την κλίση του κοντακιού και ένα σωρό άλλες δικαιολογίες μη θέλοντας να πιστέψουν ότι οι ντουφεκές που κάνουν είναι μακρινές. Ε, καλό είναι να ντουφεκάμε στις αποστάσεις γύρω στα 35 μέτρα και να ξέρετε ότι η ντουφεκιά στα 45 μέτρα θεωρείται μακρινή και στα 55 μέτρα όπως λένε οι Άγγλοι ειδικοί είναι μόνο στο μυαλό, στο όνειρο του κυνηγού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Ε, εύχομαι να, υπάρχετε, να, να έχετε πολλές και καλές εξόδους. Με σεβασμό όμως στον τόπο που πατάμε, στην περιουσία του αγρότη, με σεβασμό στο θύραμα, με πολύ κέφι και αρκετή υπομονή. Γεια σας.